Και μας λέει, ελάτε στο έλλειμμα στο 3. Είναι 6 τώρα το έλλειμμα. Για να έρθει το 3 σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός θα παιδευτεί. Θα γίνει φτωχότερος. Δεν πάει περιμένει σύνταξη, ενώ πρέπει να περιμένει παραπάνω φόρους. Φόροι που γλυκά, με πάρα πολύ μέλι και ζάχαρη, άρχισαν να ονοματίζονται τώρα, με πρώτο στόχο την κατοικία, όπου μπαίνει ΦΠΑ, μπαίνουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν και στην οικονομία έχουν αποτύχει. Δεν έχουμε δει κάποιο μέτρο που να πούμε ότι εδώ μπαβαδίσουμε. Το εμπόριο, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, φεύγει από τα χέρια του Ελλήνου και περνάει στα χέρια των Κινέζων. Κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω από τον άλλο, αγανακτούν και είχαμε φέτος περισσότερες διαμαρτυρήσεις συλλεγματικών και επιταγών. Και κλεισίματα μαγαζιών. Από ό,τι είχαμε κάθε άλλη φορά και κλεισίματα μαγαζιών. Άρα λοιπόν εκεί έχει αποτύχει. Στο αγροτικό δεν μπορεί να κάνει μια πολιτική. Τι άλλαξε από το ένα κόμμα στο άλλο. Πάλι οι αγρότες είναι στον δρόμο. Είδα δεχτούμε ότι οι Έλληνες αγρότες είναι όλοι τεμπέληδες, όλοι κλέφτες, όλοι μανιακοί ή κάτι φταίει. Προφανώς φταίει ότι ούτε η μία κυβέρνηση, ούτε όμως και αυτή η κυβέρνηση, παρότι έδωσε τη μάχη, τον τζαμπουκά, αν θέλετε που χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή, πολύ εύκολα, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπεράσουν αυτό το πλαφόν. Το οποίο εγώ πολεμάω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω, τι χρειάζεται το πλαφόν στο βαβάκι, κύριε Χατζηδάκη, όταν το βαβάκι όλη τη παραγωγή δεν φτάνει για τι ανάγκε Ευρώπη και αγοράζει βαβάκι από την χώρα. Τα λεφτά του Ευρωπαίου, όπως είπα στο Κοινοβούλιο, φορολογούμενο πολίτη πρέπει να πηγαίνουν στον Ευρωπαίο αγρότη. Πάει λοιπόν. Και εκεί απέτυχε. Η Σταράτζα. Πράγματι πρέπει να δεχτούμε όλοι μας ότι ο πλέον επιτυχημένος του υπουργού, ο ίδιος ομολόγησε πριν περάσει ένα 9 μήνο, θέλω να φύγω. Αφήστε με να πάω για δήμαρχος. Αφήστε με να πάω στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θέλω να φύγω. Διεπίστωσε ότι δεν παγίνει τίποτα. Και βεβαίως δεν παγίνει τίποτα. Ελλείψη πόρων. Όταν λοιπόν έρχεται και συνομολογεί η κυβέρνηση ότι από το Επιτροπάτο που μας επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 2 χρόνια θα έχουμε δικαίωμα να δώσουμε μία δραχμή για κοινούς λόγους. Άρα λοιπόν εφαρμογή εσύ δεν υπάρχει χωρίς χρήματα. Επομένως σημαίνει μην πάθει έφραγμα ο απλός τηλεθεατής σας να ξέρει ότι δεν θα βρεθεί μονάδα εντατική, δεν θα βρει κρεβάτι για να σώσει τη ζωή του. Εκτός αν πάει στα μεγάλα νοσοκομεία, στο υγεία, στο ιατρικό κτλ., στο Μετροπόλιταν για να σώσει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν. Ήθελα να δω λοιπόν σε ποια πτυχή πέτυχε. Πέτυχε στην πτυχή αυτή του βασικού μετόχου, το μέγα αυτό λίσθημα, το οποίο θα έχει ίσως συνέπειες μεγαλύτερες από την απογραφή. Έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λέει τι είναι αυτά που κάνετε. Δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανένα το επιχειρήν, απάντηση του αρμοδίου επιτρόπου στην ερώτηση που έκανα εγώ, παρά μόνο να έχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.